Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε. Είμαστε ξανά πίσω. Έχουμε αλλάξει καλεσμένο. Έχει αποχωρήσει ο Λάμπρος Βαμβακάς στην εκπομπή μας. Και τώρα, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, έχουμε τη χαρά και την τιμή επίσης να φιλοξενούμε έναν πρώην αντιδήμαρχο, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Γιάννη Κουράκη, Ηράκλειο 375. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Νίκο τον Γιαλιτάκη. Κύριε Γιαλιτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και δική μου χαρά να είμαι στο φιλόξενο σταθμό σας. Με εσάς, με όμορφη παρέα πραγματικά. Εγώ θα έλεγα όχι κατεβαίνει, ανεβαίνει το κόμμα. Ανεβαίνει. Λοιπόν, θα κάνω μια όμορφη παραγωγή έτσι, κύριε Γιαλιτάκη. Εσύ κατεβαίνει τώρα με το συνδυασμό του Γιάννη Κουράκη 375, Ηράκλειο 375, το λέμε και σωστά. Είστε, πιστεύω, ένα από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη. Έτσι. Αντιδήμαρχος, έχετε κόσμο πίσω από εσάς που σας αγαπάει και σας στηρίζει. Εγώ θέλω να σας κάνω όμως την ερώτηση, ο Γιάννης ο Κουράκης μπορεί να είναι επόμενος δήμαρχος? Σαφέστατα. Έτσι. Όπως είπατε και πριν, πράγματι είμαι υποψήφιος με την δημοτική κίνηση Ηράκλειο 375, που αν με επιτρέπετε έτσι πριν να απαντήσω στο ερώτημα, ναι. Στο να θα είναι αυριανός δημορφός Γιάννης ο Κουράκης, να πω ότι αυτό είναι μια γενικότερα, μια νέα προσπάθεια που κάνουμε, μια νέα δημοτική κίνηση, η οποία, αν θέλετε, έρχεται να παντρέψει το παλιό, το αποτελεσματικό, το δοκιμασμένο, με μια εντελώς φρέσκια και νέα ομάδα, δυναμική ομάδα νέων συμπολιτών μας, που πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο της κίνησής μας. Ο Γιάννης ο Κουράκης, λοιπόν, για να έρθω και στην απάντηση του ερωτήματος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει στο παρελθόν ότι αυτά που προτείνει, αυτά που παρουσιάζει ως προγραμματικές θέσεις, είναι σε θέση και έχει τις ικανότητες να τα υλοποιήσει. Και για μας θα έλεγα ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι, όπως σας είπα, μπαίνουμε σε μια νέα δημοτική περίοδο, σε μια νέα γενικότερα δεκαετία με έντονα τα χαρακτηριστικά τα αναπτυξιακά, στο ξεκίνημα ενός νέου προγραμματικού πλαισίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο να έχουμε στο τιμόνι της πόλης ένα δοκιμασμένο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ταυτόχρονα, όπως σας είπα, μια ανανεωμένη ομάδα νέων στελεχών, όχι νέων αναγκαστικά ηλικιακά, ανθρώπων της τοπικής μας κοινωνίας, δοκιμασμένων και έμπειρων επίσης στον εργασιακό τους χώρο, στις κοινωνικές τους ομάδες, οι οποίοι έρχονται τώρα να δώσουν τις προτάσεις τους, τις ιδέες τους, την φρέσκια πινελιά που χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Γιαλιτάκη, ο συνδυασμός Ηράκλειο 375 είναι πολύ συλλεκτικός, επειδή ακούμε πάρα πολύ συχνά τώρα στις εκλογές ανεξάρτητη διοικητική παράταξη. Mm-hmm. Ο Γιάννης ο Κουράκης έχει λάβει το χρήσμα, έχει λάβει την εμπιστοσύνη του κινήματος αλλαγής. Mm-hmm. Και μάλιστα έχουν υπάρξει κάποιες και εσωκομματικές αντιδράσεις, με την έννοια πως άλλα στελέχη τα οποία κατάγονται από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο το κίνημα αλλαγής έχουν εκφράσει τη δυσφορία τους που ο Γιάννης ο Κουράκης είχε κατά κάποιο τρόπο το μονοπόλιο της εμπιστοσύνης. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολύ συλλεκτικό συνδυασμός. Νομίζω ότι η κοινωνία τα έχει ξεπεράσει αυτά. Πράγματι, εμείς όταν δημιουργήσαμε αυτή τη νέα δημοτική κίνηση, όπως σας είπα, απευθύναμε ένα ευρύ κάλεσμα προς όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις του τόπου, του δημοκρατικού φυσικά τόξου. Σε αυτό το πρόγραμμα και στην παρουσίαση των αρχών και θέσεων, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, από φυσικά από διαφορετικούς πολιτικούς φορείς και κομματικούς φορείς, αν θέλετε, ήρθαν και συμφωνήσαμε σε αυτή την κατεύθυνση και μόνο. Ότι δηλαδή έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα πλάνο, ένα αξιακό κώδικα, αν θέλετε, γύρω από τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης και πάνω σε αυτό δίνουμε τα χέρια για να πάμε το Ηράκλειο μπροστά. Όταν λέμε μια παράταξη ότι είναι ανεξάρτητη, δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαστικά απολυτικ. Και δεν θα έπρεπε κιόλας να είναι. Όταν λέμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι όμως δημοτική παράταξη, προφανώς είμαστε ανεξάρτητοι γιατί δεν κρατιόμαστε από κανένα. Ούτε από κανένα πολιτικό φορέα, ούτε από κάποιο άλλο είδους ανεξάρτησης. Αυτή είναι η ανεξαρτησία ουσιαστικά. Αυτή είναι η ανεξαρτησία στην πολιτική. Ο καθένας συνάδελφος που υπάρχει στο ψηφοδέλτιο μπορεί να έχει μια πολιτική και μια κομματική τοποθέτηση ή ταυτότητα. Αυτά όμως τα αφήνουμε στην άκρη αυτή τη στιγμή. Σας είπα, μας συνδέει και μας ενώνει όλους ένα κοινό όραμα για το Ηράκλειο. Σε αυτό το οποίο συμφωνήσαμε και περιγράφεται στο πρόγραμμά μας και στις αρχές μας του Ηράκλειου 375. Εγώ με τον Νίκο Γιαλιτάκη δεν μπορώ να είμαι αμερόληπτος. Τον γνωρίζω τόσα χρόνια και έχω δει τον αγώνα που έχει κάνει από την αρχή που ξεκίνησε να ασχολείται με τα κοινά, το πόσο δούλεψε παλαιότερα και στην παιδεία και στον πολιτισμό. Εσύ, Νίκο, δεν τα θυμίζω, ένα φοιτητή τότε, αλλά εγώ είχα άμεση σχέση μαζί του και ξέρω πόσο δουλευταρά είναι. Θυμάμαι πολλές φορές όταν δούλευε στον τομέα της παιδείας που δεν τον έβλεπε ούτε το σπίτι του. Άρα, ο Νίκος Γιαλιτάκης, μακάρι σαν και τον Νίκο του Γιαλιτάκη να έχουμε πολλούς στο ψηφοδέλτιο όλων των συνδυασμών, γιατί λόγω της απλής αναλογικής αναγκαστικά θα αναγκαστείτε φέτος να κουβεντιάσετε. Εγώ δεν θα το έλεγα ότι είναι έτσι μια αναγκαιότητα, με την έννοια ότι
μας δημιουργεί ένα βάρος. Mm. Ανέκαθεν, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, ήμουν άνθρωπος της σύνθεσης και της συνεργασίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο χαρακτηρίζει και τον επικεφαλής της παράταξης μας, του Γιάννη τον Κουράκη. Να θυμίσω, ας πούμε, στους τηλεθεατές, σε παλιότερες δημοτικές εκλογές, όπου τότε η παράταξη την οποία εγούνταν έπαιρνε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, τη τάξη των 70%. Mm. Και αν θέλετε, λοιπόν, τότε είχε τον απαιτούμενο αριθμό εδρών, ώστε να περνάει τις αποφάσεις που ήθελε. Πάντοτε προσπαθούσε ο Γιάννης ο Κουράκης να δημιουργεί συνθέσεις. Και ήταν χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνες αποφάσεις. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι εμείς στο DNA μας, αν θέλετε, εμείς ως στελέχη έχουμε τη σύνθεση μέσα μας. Άρα λοιπόν, εγώ βλέπω το νέο εκλογικό νόμος ως μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία καταρχάς να αναδειχθούν δυνάμεις και συμπολίτες μας, οι οποίοι θεωρώ ότι μας ενώνει όλους ένας κοινός στόχος, που είναι το καλό του Ηρακλείου και το καλό των συμπολιτών μας. Και στην κατεύθυνση, το ότι από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι έχω δει τα προγράμματα, κάποια πιο πλήρεστατερα, κάποια λιγότερο ή κάποια δεν υπάρχουν κιόλας κάποιων παρατάξεων, τουλάχιστον υπάρχουν κοινά στοιχεία και κοινά πεδία, ώστε να συγκλίνουμε επί των προγραμμάτων και όχι επί των συσχετισμών. Αυτό, αν θέλετε, είναι μια παραφωνία, αν θέλετε, που μπορεί να δημιουργηθεί, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, λόγω του νέου εκλογικού νόμου. Παρ' όλα αυτά, κοιτώντας θετικά και αισιόδοξα, θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή τη διαδικασία θα λειτουργήσει θετικά. Θέλω να το πιστεύω. Αν υπάρχει καλή πρόθεση από όλους, νομίζω ότι θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας κάνω τώρα μια ερώτηση. Σε περίπτωση που πάει δεύτερο εκλογικό γύρο, Γιάννης Κουράκης και Λαμπρινός, και βγάλει ο πολίτης, βγάλει κάλπη ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εσείς μπορείτε να συνεργαστείτε σε περίπτωση που σας αναδείξουν να είστε εσείς η επικεφαλής δημοτική αρχή? Θα μπορείτε να συνεργαστείτε εσείς με τον Βασίλη τον Λαμπρινό, τον οποίο τον κατηγορείτε ότι έχει πάει το Ηράκλειο πολύ πίσω? Θα σας πω το εξής. Καταρχάς, το να κάνουμε υποθέσεις εργασίας τώρα, μερικές μέρες πριν την πρώτη Κυριακή, αν θέλετε, είναι και λίγο αδόκιμο, με την έννοια ότι ο κόσμος και οι δημότες είναι αυτοί οι οποίοι θα, αν θέλετε, θα αναδείξουν τις δυνάμεις και θα δώσουν και ένα μήνυμα για το ποιες δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν. Σας είπα όμως και το εξής. Δεν υπάρχουν δογματισμοί όσον αφορά τη σύνθεση. Εμείς, αν με την εμπιστοσύνη των Ηρακλειωτών, είμαστε η πρώτη δύναμη που, αν θέλετε, και όπως σας είπα, από όλες αυτές τις μέρες που περπατάμε, συναντιόμαστε με συνδημότες μας, συζητάμε, θεωρώ ότι έχουμε αναπτύξει, με βέβαιος γι' αυτό, ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα έχουμε την πρωτοβουλία, αν θέλετε, να καλέσουμε τις δυνάμεις σε μια συνεννόηση. Όπως σας είπα και πριν, πρώτα απ' όλα είναι πολιτική με ήττα και όχι πολιτική με ομικρογιώτα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, μπορεί να υπάρξουν συνάδελφοι οι οποίοι να συμμετάσχουν σε όλο αυτό το εγχείρημα. Νίκο, επειδή τα 5 προηγούμενα χρόνια είχες πρωταρχικό ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε παρακολούθησα πάρα πολλές φορές και γνωρίζεις σχεδόν όλους τους τομείς του δημοτικού έργου. Πού θα έβαζες αρνητικό πρόσημο στην πενταετία Λαμπρινού? Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να φανώ ότι μηδενίζω τα πάντα. Όχι με διάθεση έτσι απόλυτη κριτικής κομματικής. Ναι. Θα έλεγα όμως ότι δυστυχώς παρατηρείται μία στασιμότητα σχεδόν στο σύνολο των κατευθύνσεων ή αν θέλετε των προτεραιοτήτων που πρέπει να έχει μια δημοτική αρχή. Μπορεί να γίνουν κάποια ζητήματα θετικά, ας πούμε, όσον αφορά την εξωστρέφεια της πόλης ή αν θέλετε σε κάποιες πολιτιστικές δράσεις. Όμως σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, και πιστέψτε με, αυτά είναι που απασχολούν πρώτα απ' όλα τους πολίτες. Και είναι λογικό, είναι εύλογο. Ο κάθε συνδημότης, ο κάθε συμπολίτης, όταν συνομιλεί με ένα φορέα της αυτοδιοίκησης και ειδικά τον πρώτο βαθμό, που είναι ο εγκύτερος θεσμός της δημόσιας διοίκησης, πρωτίστως θέλει να νοιάζεται για την καθημερινότητά του. Και φυσικά για τα μεγάλα έργα, τα οποία πάντοτε έχει ανάγκη ένας τόπος, όταν θέλει να έχει μια αναπτυξιακή πορεία. Στο Ηράκλειο έγιναν πάρα πολλά βήματα την προηγούμενη δεκαετία, όταν στο τιμόνι της Δημοτικής Αρχής ήταν ο Γιάννης Κουράκης. Γίνανε πολλά μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος. Συνεχίζουν να υπάρχουν ανάγκες. Και μάλιστα εμείς στο πρόγραμμά μας τολμήσαμε και είναι το όνομά μας αυτό, δηλαδή το 5, στο όνομα Ηράκλειο 375, είναι 5 βληματικά έργα τα οποία χρειάζονται να γίνουν για να δώσουν την επόμενη, αν θέλετε, μια νέα όθηση στην πόλη αυτή. Που για μας ο Δήμος Ηρακλείου δεν είναι απλά ο τέταρτος Δήμος της χώρας. Mm. Είναι μια περιοχή και ένας τόπος ο οποίος έχει μια απίστευτη δυναμική. Αν την αναδείξεις, πραγματικά μπορεί να αποτελέσει πρωταθλητής στη χώρα μας και, αν θέλετε, και μια από τις κορυφαίες περιοχές γενικότερα στη λεκάνη της Μεσογείου. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αποκόπηκε η Δημοτική Αρχή από την κοινωνία, από τις ανάγκες της και την επίλυση των προβλημάτων. Έμεινε πολύ πίσω στην επίλυση της κοινωνίας. Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές ακόμα και στη διαχείριση δυστυχώς δεν τα καταφέρανε. Δηλαδή πρέπει να θυμίσω ότι το 2014, πέρα από 30 έργα συνεχιζόμενα τα οποία τους δώσαμε και τα οποία εύκολα ή δύσκολα την πλειοψηφία αυτών δεν τα ολοκλήρωσαν, κάποιο βέβαια από αυτά απεντάχθηκε και εντάχθηκε εκ νέου στο νέο ΕΣΠΑ στην πορεία,
Βλέπετε ότι ακόμα και στα ζητήματα τα οποία ξεκίνησαν, τα οποία ήταν έργα, τα οποία ήταν με μελέτες, τα οποία είχαμε παραδώσει, δυστυχώς σταμάτησαν. Δηλαδή, τρία, αν θέλετε, έτσι, πιο μεγάλα έργα, τα οποία ήταν η στερεώση του κόλπου του Δερματά, η ανάπλαση στη δικαιοσύνη και είδες, είναι έργα, το καπετανάκι είναι έργα τα οποία έχουν παλτώσει. Έργα τα οποία έχουν σταματήσει. Τα οποία πολλά από αυτά έχουν δημιουργήσει οικονομική ζημία. Πέρα βέβαια από την κοινωνική αναταραχή που έχουν δημιουργήσει, για παράδειγμα, στο γυμναστικό ιστό τη πόλη. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι αν μπορέσουμε να βάλουμε έτσι συμπερασματικά ένα τίτλο σε αυτήν την πενταετία όσον αφορά τη Δημοτική Αρχή, είναι ότι χαρακτηρίζει μια στασιμότητα και μια, αν θέλετε, έτσι τοπάθεια, μια φοβικότητα στο πώς θα έπρεπε να διαχειριστεί αυτό το πλούτο που έχει στα χέρια της. Ο πλούτος, ποιος εννοώ, το ανθρώπινο κεφάλαιο του τόπου, αλλά και τις προοπτικές που έχει αυτός καθεαυτός ο τόπος μας. Νομίζω ότι δεν τα ξεχνάμε. Αυτό καλείστε να ανατρέψετε δηλαδή στη συνέχεια. Θα σας πω. Από την 1η Σεπτέμβρη. Λέμε χαρακτηριστικά ότι εμείς δεν θέλουμε ούτε μία μέρα ανοχή. Και το λέμε με τα λόγου γνώσεως, διότι, όπως σας είπα και πριν, από το 2014 παραδώσαμε δεκάδες μελέτες, οι οποίες ήταν σε διάφορα στάδια ορίμασης, πολλές από αυτές και σε στάδιο εφαρμογής. Δυστυχώς δεν προχώρησε σχεδόν καμία. Άρα λοιπόν υπάρχει δουλειά από την πρώτη μέρα. Και πιστέψτε με, επειδή υπάρχουμε μέσα στο συνδυασμό μας, υπάρχουν στελέχη τα οποία έχουμε γνώση, έχουμε εμπειρία, γνωρίζουμε τα προβλήματα, είμαστε άνθρωποι που προερχόμαστε από την κοινωνία, ζούμε και εργαζόμαστε καθημερινά μέσα σε αυτή. Συνομιλούμε με τους δημότες όχι μόνο την προεκλογική περίοδο, αλλά καθημερινά. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, άρα λοιπόν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε από την πρώτη μέρα. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν ζητάμε πίστοση χρόνου. Μάλιστα. Διάβαζα 4 άρθρα που είχαν γράψει 4 δημοσιογράφοι από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα. Το διάβασα μια Crete.gr. Και εκεί γράφουν, ήταν δημοσιογράφοι όπως ο Ψηλάκης και άλλοι δημοσιογράφοι, δεν θέλω να αναφέρω άλλα ονόματα. Αυτό το ερώτημα θέλω να σας κάνω το εξής. Και οι 4 ανέφεραν πως ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της σύντρευσης. Έτσι. Βεβαίως. Η παράταξη Ηράκλειο 375 έχει απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο υπάρχει, έτσι, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και μάλιστα ένα από τα 5 βληματικά έργα τα οποία παρουσιάσαμε είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε χαρακτηριστικά να λύσουμε τον γόρδιο δεσμό του νερού. Η διαχείριση του υδάτινου πόρου που λέγεται. Έτσι, διαβάζεται. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα μεγάλο έλλειμμα στην περιοχή μας και ήταν αυτή καθεαυτή η υδάτινη πόρη. Θέλω να θυμίσω ότι και στους τηλεθεατές μας ότι εμείς από παλιά στεναρά στηρίξαμε το έργο του Φράγματος από Σελέμη. Τότε κατηγορηθήκαμε από πολλούς. Βέβαια, σήμερα από αυτούς που κατηγορηθήκαμε, φωτογραφίζονται οι ίδιοι σε αυτό το έργο. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Το έργο αυτό πέτυχε. Και πέτυχε με την έννοια ότι έχουμε πλέον το Φράγμα μια ευλογημένη χρονιά. Δεν πάνε τα αράχη θάλασσα. Αλλά υπερχείλησε κιόλας. Άρα λοιπόν το στοίχημα το μεγάλο αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Το να διαχειριστούμε σωστά τα νερά, έτσι ώστε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο, ο οποίος για άλλες περιοχές της χώρας μας δυστυχώς φαίνεται ως αυτονόητο, αλλά στο Ηράκλειο όντως για πολλές δεκαετίες δεν ήταν, να έχουμε συνεχή ροή νερού, αλλά και να έχουμε ένα τέτοιο πλεόνασμα, ώστε να έχουμε πολύ νερό και φθηνό νερό. Για να καλύψουμε την ανάγκη κατανάλωση των δημοτών, αλλά και την ανάγκη κάλυψης των αγκών και την άρδευση των γεωγραφικών των γεωργικών περιοχών του Ηρακλείου. Σε αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα. Πέρα από τη διαχείριση των υδάτων του Φράγματος από Σελέμη, έχουμε παρουσιάσει προτάσεις στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επίγεια ύδατα χρησιμοποιώντας μικρότερα φράγματα ή λιμνοδεξαμενές στην ευρωχώρα, ώστε πραγματικά να λύσουμε το πρόβλημα της άδρευσης όλων των αγροτικών περιοχών. Παρένθεση, ξέρετε, το Ηράκλειο από το 2011 πλέον έχει μια μεγάλη έκταση αγροτικής περιοχής. Παλιανή, Τέμενος, Γοργολαΐνη. Ακριβώς, με πολύ πλούσια παραγωγή και μάλιστα με ποιοτικά προϊόντα στο σύνολό του εξαγώγημα. Αυτό λοιπόν είναι άμεσος πλούτος, άμεση αύξηση της τοπικής οικονομίας. Πρέπει να το αποδώσουμε, είναι δικαίωμα αυτό του κάθε συνδημότη και πρέπει να το αποδώσουμε. Και μάλιστα να αναφέρω ότι σε όλες αυτές τις περιοχές που κάνουμε, ειδικά στην Ενδοχώρα, μονίμως από τα χείλη όλων των δημοτών ανεξαιρέτως, αυτό ουσιαστικά λέγουμε. Θέλουμε νερό να ποτίζουμε τις καλλιέργειές μας και θέλουμε και αγροτική οδοπία για να πηγαίνουμε στις καλλιέργειές μας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία λοιπόν τώρα είναι πρώτης προτεραιότητας και νομίζω ότι έχουμε τη γνώση, έχουν προχωρήσει ζητήματα και από το στο παρελθόν τα οποία είναι τώρα σε φάση εφαρμογής και θα τα υλοποιήσουμε άμεσα. Ξέρετε κάτι, λέμε χαρακτηριστικά ότι σε μία πόλη, σε ένα τόπο, ανοβρία μπορεί να υπάρξει. Λειψιδρία όμως δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ. Μάλιστα, και αυτό έχει να κάνει με σωστές πολιτικές που πρέπει να πάρει στην κατεύθυνση που αναφέραμε πριν. Θέλω να πω το εξής τώρα. Η κυρία Σχιναράγη, η οποία είναι επικεφαλής του συνδυασμού Ηράκλειο να αξίζει, έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση. Είχε πει ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια αντιδημαρχία
για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Πιστεύετε πως αυτό το όραμα είναι υλοποιήσιμο? Δεν είναι όραμα, γιατί έχει υλοποιηθεί. Όταν ήμασταν Δημοτική Αρχή, υπήρχε Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματικά ακουμπούσε στα προβλήματα, στις αγωνίες, αλλά και στις ανάγκες των αγροτών, του πρωτογενή τομέα. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούριο που ανέφερε. Σήμερα άνθρωπο από την περιοχή. Με η Δημοτική Παράταξη, το έχουμε κάνει ήδη πράξη όταν ήμασταν Δημοτική Αρχή. Και φυσικά είναι στο σχέδιό μας ξανά, γιατί όπως σας είπα, μέσα από τους τρεις κύκλους ζωής, το 3, στο Ηράκλειο 375, είναι οι τρεις ζώνες ουσιαστικά που χαρακτηρίζουν το Δήμο Ηρακλείου. Είναι το ιστορικό κέντρο, είναι οι συνοικίες και οι γειτονιές έξω από τα ενετικά τείχη και είναι οι αγροτικές περιοχές. Αυτοί οι τρεις κύκλοι είναι απολύτως, αν θέλετε, ισότιμοι για εμάς όσον αφορά το νιάξιμο που πρέπει να δείξουμε. Κάθε μία με διαφορετικές προτεραιότητες. Αλλά ταυτόχρονα όμως πρέπει να καλύψουμε ανάγκες και τον τριών αυτό κύκλο. Άρα λοιπόν το είχαμε κάνει, θα το ξανακάνουμε και όπως σας είπα θα πάρουμε απτές, αν θέλετε, πρωτοβουλίες για να διορθώσουμε ή αν θέλετε να επουλώσουμε πληγές που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο αγροτικός κόσμος και τις οποίες, όπως σας είπα και πριν, κατά βάση ορίζονται στο νερό για τις καλλιέργειές τους και την αγροτική οδοπία για την προσβασιμότητά τους. Όλοι μιλάνε στους συνδυασμούς για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Σε μια προχθεσινή μέτρηση της κοινής γνώμης, έτσι με δικιά μας πρωτοβουλία, είδαμε έκπληκτοι ότι συμφωνούσαν το 80% στη Λακούβα. Ναι. Είναι δυνατόν αυτή την εποχή που ζούμε τώρα να μην μπορούμε να καλύψουμε? Δηλαδή έχουν γίνει τόσες κακοτεχνίες στα δημόσια έργα που πρέπει συνεχώς να βάζουμε από πάνω τα... Το πρόβλημα θα έλεγα είναι το πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε καν να το αναφέρουμε ως πρόβλημα, γιατί όπως σας είπα πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε την επανάσταση στο αυτονόητο. Mm. Είναι αυτονόητο το να έχεις ένα σωστό οδόστρωμα κατά μήκος όλου του Δήμου Ηρακλείου. Όμως πραγματικά αυτό το φαινόμενο, να το χαρακτηρίσω έτσι, είναι λίγο σύνθετο. Οφείλεται πολλές φορές σε κακοτεχνίες, οφείλεται πολλές φορές σε κακοκαιρία, βέβαια, που αυτό όμως είναι άνωθεν δυνάμεις, δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Αλλά σίγουρα όμως αυτό το οποίο χρειάζεται είναι γρήγορα αντανακλαστικά από τη Δημοτική Αρχή. Αντανακλαστικά από την όποια Δημοτική Αρχή, που τώρα δεν τα είδαμε αυτή την πενταετία. Δεν υπήρχε τέτοιο φαινόμενο τα προηγούμενα χρόνια όσο αυτό που παρουσιάστηκε τώρα. Και δεν μπορώ να καταλάβω και να πιστέψω ότι όλα τα ρίχνουν στα φυσικά φαινόμενα. Φυσικά φαινόμενα και ακραία υπήρχαν πάντοτε. Αυτό όμως που χρειάζεται από μια Δημοτική Αρχή είναι γρήγορα αντανακλαστικά. Γρήγορα αντανακλαστικά, ώστε να κάνει γρήγορα την δουλειά και σωστά. Και άρα λοιπόν, όπου ο δημότης, αλίμον από το πρώτο πράγμα, να παίρνει το αυτοκίνητό του ως πεζός με ασφάλεια από το σπίτι του και να πηγαίνει το πρωί στη δουλειά του, το παιδί του στο σχολείο. Γενικότερα να καλύπτει τις ανάγκες. Σωστά. Κύριε Γιαλιτάκη, υπάρχει σχέδιο ώστε να συνδεθεί ο Δήμος με την επιχειρηματικότητα? Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρουν αρκετά συχνά τώρα οι επικεφαλείς των συνδυασμών στην Αθήνα. Που λένε ότι μιλάνε για ένα σχέδιο όπου θα συνδέσουν την Αθήνα, το αστικό κέντρο, με την επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Σωστά. Επειδή ουσιαστικά είπαμε πολλά όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, που και αυτό θα μου επιτρέψετε να πω, είναι μια βασική δεξαμενή τοπικού πλουτίου. Αλλά σωστά λέτε ότι η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι και ο τουρισμός. Είμαστε ένας σύνθετος Δήμος, έτσι. Πριν λίγες ημέρες και επίσημα στους φορείς του επιχειρηματικού κόσμου της πόλης, δηλαδή στο επιμελητήριο, στον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά και στους εμποροβιοτέχνες, παρουσιάσαμε το πρόγραμμα για την οικονομική αναζωογόνηση. Ναι. Η οικονομική αναζωογόνηση είναι μία από τις 7, αυτό σημαντικό, στα 375, από τις 7 στρατηγικές προτεραιότητές μας. Παρουσιάσαμε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο πλάνο, όπου μέσα από σύμπραξη των όλων των φορέων, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την τοπική οικονομία, και δεν είναι μόνο επιχειρήσεις ή επιχειρηματικές αρχές, είναι τα ιδρύματά μας τα ακαδημαϊκά. Σωστά. Τα οποία και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το πρώην ΤΕΗ. Το οποίο αύριο έχει τα γένεια. Σήμερα είχαμε βέβαια τη χαρά να επισκεφτούμε την Βρετανική Αρχή και συζητήσαμε τα ζητήματα αυτά, αλλά και τις προηγούμενες μέρες που πήγαμε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στον Πρίτανη εκεί τον κύριο Ζώρα, αλλά και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι πραγματικά για μας μια τεράστια πρίκα για τον τόπο μας, όπου μέσα από τις καινοτόμες δράσεις που έχουν αναπτύξει μπορούν να διασυνδέσουμε ουσιαστικά και το όποιο ερευνητικό πρόγραμμα σε αυτή καθεαυτή την εφαρμογή, δηλαδή μέσα στην αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι τουλάχιστον ένα ελάχιστο χρέος του κεντρικού φορέα της πόλης, που είναι ο Δήμος, είναι να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό συντονιστικό παράγοντα όλων αυτών των φορέων. Ώστε το όποιο παραγόμενο αποτέλεσμα, ακαδημαϊκό ή μη, να έρχεται στην πραγματική οικονομία.
Θα αναπτύξουμε λοιπόν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, στο να υπάρξουν συμπράξεις όλων των φορέων για την τοπική οικονομία, αλλά και φυσικά να ενισχύσουμε μέσα από πρωτοβουλίες την νεανική επιχειρηματικότητα. Την νεανική επιχειρηματικότητα, η οποία νομίζω την έχει ανάγκη ο τόπος μας, γιατί ωραία, δεν φτάνει να ξεπεράσει δημοσιονομικά την κρίση, πρέπει να δημιουργήσεις, να την επιτεθείς παραγωγικά. Και νομίζω ότι η νέα γενιά, και αν θέλετε, ανοίγουμε ένα άλλο κεφάλαιο, αλλά το ανοίγω ως παρένθεση, να αναχαιτήσεις το brain drain, όπως λέμε, δηλαδή την φυγή των νέων μας προς το εξωτερικό, είναι να δημιουργήσεις ευκαιρίες απασχόλησης στον τόπο μας, για να μείνουν πραγματικά οι νέοι, να δημιουργήσουν τη ζωή τους, να δημιουργήσουν την οικογένειά τους και να αισθάνονται υπερήφανοι και για τον τόπο τους, αλλά και για τη δική τους αξιοπρέπεια. Να μπορούν να δημιουργήσουν, να αισθάνονται παραγωγικοί πολίτες. Νίκο Γελιτάκη, επειδή έχεις ασχοληθεί παλαιότερα με τα θέματα, σας φόρτωσε ο Καλλικράτης τότε τα σχολεία, αλλά λεφτά δεν σας έδωσε. Ναι. Και θυμάμαι τον αγώνα που έκανες ως υπεύθυνος για πολλά χρόνια, να βρεις χρήματα να λειτουργήσουν. Ναι. Η παιδική σταθμή και τα σχολεία είναι δύο προβλήματα χρόνια και πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται με αυτή την υπόθεση, πολλά χρόνια. Βέβαια. Είναι μόνο οικονομική πόρη, είναι πολιτική βούληση. Πράγματι, καταρχάς, η διαπίστωση αυτή που κάνετε είναι πέρα για πέρα αληθινή. Το 2011, με το πρόγραμμα Καλλικράτης, μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες για τη σχολική στέγη από τις τότε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στους Δήμους. Δυστυχώς, ήταν και αυτή μια από τις δεκάδες αρμοδιότητες, οι οποίες δεν συνοδεύτηκαν με τους ανάλογους πόρους. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε μια τιτάνια προσπάθεια για να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης. Γιατί πρέπει να πω ότι παλιά οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις είχαν το πενταετές πρόγραμμα σχολικής στέγης, χρηματοδοτούνταν από τον Εθνικό Προϋπολογισμό, μέσω δηλαδή των προγραμμάτων δημοσίας. Έτσι, το ΠΟΔΟΕ, και μπορούσαν λοιπόν να εκτελέσουν όλα αυτά τα έργα. Στην πορεία, δυστυχώς, οι Δήμοι, ο μονόδρομος για αυτούς ήταν τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΣΠΑ δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα, με δυναμισμό, αναλάβαμε τη σκητάλη αυτή, χωρίς, αν θέλετε, να γκρινιάξουμε για ποιο λόγο δεν ήρθαν χρηματοδοτήσεις, και κάναμε μια τιτάνια προσπάθεια. Να θυμίσω ότι τα 3,5 χρόνια ουσιαστικά που ήμασταν Δημοτική Αρχή, από το 2011 μέχρι το μισό του 2014, καταφέραμε και ολοκληρώσαμε 5 σχολεία, 5 σχολικά συγκροτήματα. Παρ' όλα αυτά, το πρόγραμμα, το πρόβλημα, δεν θα έλεγα ότι παραμένει στο μέγιστο, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές ανάγκες. Εντοπίζονται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικά στα νηπιαγωγεία και σε κάποιους παιδικούς σταθμούς που έχουν ανάγκη. Έχει γίνει το πρώτο βήμα, έχουν απαλλατριωθεί οικόπεδα. Πλέον ο Δήμος έχει χρήματα και πραγματικά απορώ για ποιο λόγο η Δημοτική Αρχή δεν έχει προχωρήσει στην αγορά τέτοιων οικοπαίδων, έτσι να απαλωτρίωσε δηλαδή, ώστε να ξεκινήσουμε τις μελέτες και να αναγερθούν και νέες σχολικές μονάδες στις περιοχές που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Μάλιστα. Κύριε Γιαλιτάκη, σε περίπτωση που είστε η επόμενη Δημοτική Αρχή του τόπου, ποιο θα είναι το πρώτο έργο στο οποίο θα κληθεί ο Γιάννης Κουράκης να το φέρει πέρα? Το πρώτο έργο, μοιραία. Βασική προτεραιότητα. Το πρώτο έργο, κοιτάξτε, μοιραία είναι πάντοτε τα συνεχιζόμενα έργα. Αυτή τη στιγμή η πόλη και το κέντρο του Ηρακλείου στενάζει. Έχει ξεκινήσει ένα έργο και όπως σας είπα και πριν έχει σταματήσει. Το οποίο είναι ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να αποτελέσει ένα έργο κομβικής σημασίας, θα έλεγα, συνολικά για την εικόνα της πόλης μας, για τους επισκέπτες, τους τουρίστες, αλλά και φυσικά τους ίδιους τους πολίτες. Μοιραία λοιπόν είναι να ολοκληρώσουμε και όλες αυτές τις παλινοδίες οι οποίες έχουν συμβεί με έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, να τα ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, υπάρχουν μελέτες, δεκάδες, οι οποίες είναι σχεδόν έτοιμες. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης, ένα τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο το πρώτο χρόνο θα ψηφιστεί και θα υλοποιηθεί, εκτιμώ, σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχουμε δείξει και έχει δείξει ο Γιάννης Κουράκης ότι μπορεί, ότι προτείνει, αλλά και μπορεί να υλοποιήσει. Και αυτό θα κάνουμε. Η αναμόρφωση του κέντρου της πόλης δεν είναι μόνο η είδηση και η δικαιοσύνη, είναι και η κάθε. Ακριβώς. Είναι και η έμβαση. Δηλαδή, εσείς παραδώσετε μια μελέτη όλου του κέντρου. Αυτή τη στιγμή, για να πούμε ένα νούμερο, να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, πολλά τεχνικά ζητήματα. Ναι. Πριν 15-20 μέρες τελείωσε ο συμβατικός χρόνος του έργου και το έργο βρίσκεται στο 40% υλοποίησης. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ πίσω είναι. Και έφυγε ο εργολάβος. Και δυστυχώς ο εργολάβος πλέον κηρύχθηκε έκτοτος, άρα λοιπόν θα δημιουργήσει περαιτέρω καθυστέρηση. Δεν μπορεί η τοπική αγορά να το αντέξει όλο αυτό. Δεν μπορούν οι δημότες που δεν μπορούν να προσεγγίσουν το κέντρο να το αντέξουν ακόμα αυτό. Άρα λοιπόν μοιραία είναι ένα από τα βασικά μας μελήματα να ολοκληρωθεί. Και μια τελευταία ερώτηση για να πάμε στη διαφημίσεις. Κύριε Γιαλιτάκη, για ποιο λόγο να σας ψηφίσει ο Δημότης Ηρακλείου? Τον Νίκο τον Γιαλιτάκη γενικά το συνδυασμό. Τον Νίκο Γιαλιτάκη, τον καλεσμένο που έχουμε απόψε σήμερα. Και κατεπέκτησε στο συνδυασμό. Από το 2011 που ουσιαστικά κατέβηκα και εκλέχθηκα τότε με την δύναμη των Ηρακλειωτών Δημοτικό Σύμβουλο, είχα χρησιμοποιήσει, αν θέλετε, ως φράση για την προεκλογική μου έτσι, καμπάνια, με πάθος για το Ηράκλειο. Πραγματικά με χαρακτηρίζει αυτό.
Το Ηράκλειο είναι η πόλη που γεννήθηκα, μεγάλωσα, μένω, έκανα την οικογένειά μου, έχω τρία υπέροχα παιδιά. Και είμαι ένας άνθρωπος του ιδιωτικού τομέα με την έννοια ότι είμαι καθημερινά μέσα στην κοινωνία. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι να είμαι μέσα στην κοινωνία με την έννοια να ασχολούμαι με δράσεις εθελοντικές, συνδικαλιστικές ή άλλες. Άρα λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά αισθάνομαι τον εαυτό μου και είμαι ένας από όλους τους συνδημότες που απλά είπα ότι για αυτή την περίοδο της ζωής μου θέλω να βοηθήσω την πόλη μου να πάει προς τα μπρος. Με γνωρίζουν σχεδόν πολλοί από την καθημερινότητά μου, γιατί καθημερινά κυκλοφορώ στον δρόμο. Απευθύνω λοιπόν σε όλους αυτούς αν θέλετε, την υποψηφιότητά μου. Τους δηλώνω και δεσμεύομαι, αυτή είναι η μόνη μου δέσμευση, ότι με τον αξιακό κώδικα που με διακρίνει ως άνθρωπο, έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι και θα δώσω όλο μου τον εαυτό για την πόλη μου που αγαπώ, που αγαπάμε όλοι, που θέλω να πιστεύω και θέλω να τη δω ακόμα πιο ψηλά από ό,τι είναι σήμερα. Κύριε Γελιτάκη, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε εσάς και στο συνδυασμό σας. Φίλοι και φίλες, το δεύτερο μέρος μόλις ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας για το τρίτο και το τελευταίο μέρος.